Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ο αγώνας για την επίτευξη ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος της χώρας είναι σε εξέλιξη. Αλλά καθώς οι πολιτείες και οι επικράτειες υπόσχονται να φτάσουν στο μηδενικό επίπεδο ρήπων μέχρι το 2050 ή νωρίτερα, μια νέα ανάλυση από το Κλιματολογικό Συμβούλιο εξέτασε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο καταγράφεται η προοδός τους. Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι ότι η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια δεν πραγματοποιείται με τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη χώρα. Η Αμάντα Μακένζη μας εξηγεί. The NT and WA are far behind the rest of Australia and it's a shame because both of those states have huge opportunities in renewable power, lots of space, lots of sun and uh, critical minerals as well. So there's opportunities for those states but unfortunately with a lack of government policy they're far behind the others. Το χαμηλότερο ποσοστό, 7%, καταγράφτηκε στη βόρεια επικράτεια. Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Αυστραλία είναι οριακά καλύτερη με 18%. Ακολουθεί το Queensland με 27%. Η Νέα Νότια Ουαλία τροφοδοτείται από 36% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ στη Βικτόρια η παραγωγή είναι ελαφρώς υψηλότερη, κοντά στο 40%. Ισχυρή πρόοδο παρατηρείται στη Νότια Αυστραλία που καταγράφει 74%. Η περιοχή πρωτεύουση προηγείται με 100% και η Τασμανία δεν βρίσκεται πολύ πίσω με 98%. Η κυρία Μακένζη λέει ότι όλες οι πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν πλήρη εξάρτηση από καθαρή ενέργεια. It's clear that we can get to 100% renewable energy this decade. A range of and that comes from both federal government policy as well as state government policy state governments are very important in terms of their planning progress so if you don't have the right policy, planning policies you can't necessarily roll out renewables as quickly as would be desirable and it's important to make sure that that's done in an environmentally sound way a culturally sound way and is in consultation with communities Οι επικρίσεις για την πρόοδο στη Δυτική Αυστραλία και τη Βόρεια Επικράτεια εστιάζονται σε αυτό που το Συμβούλιο για το Κλίμα χαρακτήρισε σαν συνεχή εξάπλωση και έγκριση έργων για τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, ο Κρίς Μπόουν, απάντησε σε δήλωσή του ότι η κυβέρνηση Αλμπανέζε συνεργάζεται με όλες τις πολιτείες και τα εδάφη για την εισαγωγή πιο αξιόπιστων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να τις βοηθήσει να απαλλαγούν από τον άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα φθηνότερη ενέργεια στα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Όταν οι δικαιοδοσίες συγκρίθηκαν με βάση τα πιο αποτελεσματικά χαρακτηριστικά τους, τότε η νέα Νότια Ουαλία κατέλαβε την πρώτη θέση όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων μεταφορών, η Βικτόρια στην υιοθέτηση της αιωλικής ενέργειας, το Queensland στην ηλιακή ενέργεια στις στέγες, η Δυτική Αυστραλία στην έρευνα για τις μπαταρίες και τα κρίσιμα ορυκτά, η Νότια Αυστραλία στις οικιακές μπαταρίες, η Τασμανία στην υδροηλεκτρική ενέργεια και η περιοχή πρωτεύουση στα ηλεκτρικά οχήματα. Ο διευθυντή του ενεργειακού προγράμματο στο Ινστιτούτο Γκράτεν, Τόνι Γουντ, λέει ότι αυτό το σημειότυπο πρέπει να πάει παραπέρα. I think it's worth Uh, understanding the things behind that, and then looking at where do we all have to go because it's a matter of making sure that we get there overall in the lowest cost and most effective way. And I don't think we need to necessarily home in on comparing adversely one state versus another, although it's interesting to do so. Να πούμε ότι έω και το 40% τη ενέργεια στο εθνικό δίκτυο παρέχεται πλέον από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην Αυστραλία, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση. Είναι ένα σημάδι εξέλιξη σε μια διαδικασία μετάβαση που εξακολουθεί φυσικά να έχει αναξιοποιητέ δυνατότητε. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.